Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μας. Σήμερα έχουμε ένα απίστευτο βίντεο και ένα διαφορετικό βίντεο. Δεν περιμένατε ποτέ ο PL να γίνει δάσκαλος και όχι ένας απλός δάσκαλος. Πριν συνεχίσουμε στο βίντεο, σιγουρέψω ότι αν είσαι καινούργιος στο κανάλι, έχεις πατήσει το κουμπί που λέει εγγραφή και το καμπανάκι, καθώς και να like στο βίντεο γιατί με βοηθάει απίστευτα πολύ. Και εννοείται, περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πείτε τη δικιά σας γνώμη. Εσείς ξέρετε να οδηγάτε, και αν ναι, πόσο χρονών είστε? Σήμερα έχουμε έρθει εδώ σε μία αλάνα μαζί με το αυτοκίνητο της μητέρας μου, καθώς είμαι στην Κρήτη και όπως καταλάβατε είμαι μαζί με τον αδερφό μου. Μιχάλη, πες ένα καλησπέρα στα παιδιά και πες να κάνουν και ένα subscribe. Αχ, μωρέ, μεγάλωσε το παιδάκι, μεγάλο. Μιχάλη, ξέρεις να οδηγάς εσύ? Αμάξι, οδηγάω πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, Μιχάλη, άσε τρελά σου, παρακαλώ. Ωραία, άμα ξέρεις να οδηγάς, θέλω να μου πας τώρα. Λοιπόν, Μιχάλη, έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας που πρέπει να σου μάθω να οδηγάς. Θέλω να μου πεις, πιστεύεις σε μία ώρα θα καταφέρει να οδηγάς τέλεια? Καλά, να πούμε ότι ο αδερφός μου έχει ξαναοδηγήσει και έτσι λίγο ψιλοοδηγάει. Πατάει δηλαδή τον γκάζι, με το φρένο έχει ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή δεν το πατάει. Οπότε τώρα έχει να οδηγήσει αρκετό καιρό. Οπότε είμαστε εδώ για να του μάθω να οδηγάει. Πιστεύετε θα γίνει καλύτερος οδηγός από τον PLTube ή όχι? Γράψτε κάτω στα σχόλια. Διακόπτω αυτή εδώ πέρα τη βιντεάρα για να σας μιλήσω για το σημερινό χορηγό του βίντεο. Η GoDeal είναι μια πλατφόρμα που μπορείς μέσα να βρεις κλειδιά για να ξεκλειδώσεις κάποιο Windows ή κάποιο πρόγραμμα που έχει να κάνει με Microsoft. Συγκεκριμένα, για όσους δεν ξέρετε, για να ξεκλειδώσεις τα Windows, για να έχεις αυθεντικά Windows, πρέπει να πληκτρολογήσεις έναν κωδικό στον οποίο έτσι σου ξεκλειδώνει τα Windows και έχεις access σε όλες τις λειτουργίες των Windows. Έτσι λοιπόν έρχεται η GoDeal και σου δίνει πιστοποιημένο κλειδί το οποίο μπορείς να το αγοράσεις αυτή τη στιγμή με τρελή προσφορά που τρέχει μείον 50% για όλα τα Windows και μείον 62% για MS Office και Bundle. Κάτω στην περιγραφή θα αφήσω link για να πάτε να αγοράσετε ώστε να ενεργοποιήσετε τα Windows είτε κάποιο άλλο πρόγραμμα Microsoft, καθώς και τους κωδικούς που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πάρετε τις προσφορές που ανέφερα προηγουμένως. Τρέξτε τώρα για όσο ισχύει ακόμα αυτή η τρελή προσφορά. Link θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Συνεχίζουμε στη βιντεάρα. Μιχάλη, θέλω να μου πεις το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, ποιο είναι? Να βάλουμε νεκρά τη σαγίδα. Σου δίνω άλλες δύο ευκαιρίες. Άμα δεν το βρεις, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Να φτιάξουμε τη θέση μας έτσι όπως μας βολεύει. Ναι, σωστό. Πρέπει ο καρπός να κουμπάει εδώ πέρα, έτσι. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, ποιο είναι? Να βάλουμε ζώνη, Μιχάλη. Α, ναι. Ποτέ δεν ξεκινάμε να οδηγήσουμε χωρίς να έχουμε βάλει τη ζώνη. Γιατί η ζώνη μας προσφέρει ασφάλεια. Σώζει ζωές. Στο αυτοκίνητο που θα μάθει ο αδερφός μου να οδηγάει είναι ένα χειροκίνητο αυτοκίνητο. Δηλαδή με ταχύτητες. Δεν είναι αυτόματο. Οπότε, Μιχάλη, το ντεμπραγιάζ ποιο είναι? Το εδώ. Πω πω, παιδιά. Κάτσε, φύγουμε. Αυτό. Αυτό είναι το ντεμπραγιάζ, ωραία. Αυτό είναι το γκάζι και αυτό είναι το φρένο. Για αν ζήσουμε από το σημερινό μάθημα θα είναι μεγάλη τύχη. Μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι. Λοιπόν, θα ξαναλέω για να μην σκοτωθούμε. Φρένο είναι το μεσαίο. Φρένο, γκάζι, γκάζι, φρένο. Φρένο, μπράβο. Και το ντεμπραγιά θα πατάμε μέχρι τέλους. Εντάξει. Βαρά. Μέχρι τέλους. Πότε σε αγάπη μου. Πάμε να βάλουμε μπροστά το αμάξι. Τι κάνεις, ρε φίλε? Πατάμε full το ντεμπραγιάζ. Όχι, δεν χρειάζεται. Full το φρένο. Τίποτα δεν πατάς, απλά βάζεις μπροστά. Όχι τους γυαλακαθαριστές μπροστά, το αυτοκίνητο. Μπράβο, λύσε το χειρόφρενο και πάτα φρένο. Το φρένο είναι το μεσαίο, Μιχάλη. Ναι. Πατάς full τέρμα τον ντεμπραγιάζ. Βάζεις πρώτη. Πρώτη. Θα του σβήσει ή όχι? Τι πιστεύετε? Παιδιά, δεν του έσβησε. Πήγε πιο σιγά. Πήγε πιο σιγά. Ωραία, σταμάτα τώρα, σταμάτα. Ντεμπραγιάζ φρένο. Δεν έσβησε. Δεν το περίμενα, συγχαρητήρια. Μπράβο. Ποτέ όταν είσαι σταματημένος δεν πατάς τον ντεμπραγιάζ έχοντας μέσα ταχύτητα. Όποτε είσαι σταματημένος βάζεις νεκρά. Ωραία. Κατεβαίνω εγώ τώρα να το πάρεις λίγο μόνος σου εδώ πέρα, να δούμε πώς φαίνεται απ' έξω. Έλα να σου πω, δεν θέλω να φύγεις μέσα στα φυτά. Πού πας? Ρε. Κάτσε λίγο να μπω κι εγώ στα μάξι, γιατί βλέπω να το τρακάρεις στα μάξι εκείνο. Παράγε, βγει! Όχι, δεν βγαίνω. Έλα. Καταρχάς, στρίψε το τιμόνι, στρίψε όλο το τιμόνι. Πάμε. Πρώτη, γκαζάκι, γκάζι, γκάζι. Πάτα γκάζι, πάτα γκάζι. Μου σβήσει, αγόρι μου, τι πάτα γκάζι. Γι' αυτό πατάς γκάζι, για να μην σου σβήσει, αγόρι μου. Πάτα λίγο γκαζάκι. Όχι, λίγο γκαζάκι είπα. Και μην φύγουμε πάνω στο μαντρότυχο. Σιγά, σιγά, σιγά. Καλά το πας, καλά το πας, μπράβο. Τι κάνεις? Σοβαρέψου, Μιχάλη. Ωραία, σταμάτα εδώ τώρα, σταμάτα εδώ. Ευθεία το τιμόνι. Έπρεπε να πατήσω ντεμπραγιάζ και φρένο. Όχι ρε, το πατάς στο φρένο χωρίς το ντεμπραγιάζ. Με την ταχύτητα μέσα. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα από το πρώτο μάθημα να τα πας τόσο περίφημα. Οπότε πιστεύω αξίζει ένα like γι' αυτό. Πάμε να βάλουμε μπροστά πάλι. Αλλά άκουσε με, δεν θέλω να πηγαίνει τα μάξια έτσι. Θέλω να έχει μια ροή, ωραία ροή. Πάμε, πάτα γκαζάκι. Γκάζι, θα σβήσει, μην τα αφήσει το ντεμπραγιάζ. Τι θα γίνει έτσι, θα πηγαίνουμε τώρα όλη την ώρα? Πάτα γκάζι, θα σβήσει.
Όχι τόσο γκάζι, ρε. Όχι πολύ γκαζάκι, λίγο γκαζάκι. Ωραία, και μόλις κάνεις τη στροφή, θέλω να βάλεις Δευτέρα. Πατάς ντεμπραγιάζ, βάζεις Δευτέρα. Όχι! Παραλίγο να σε σβήσει. Μπράβο! Τέλεια! Ωραία, ντεμπραγιάζ πρώτη τώρα. Ντεμπραγιάζ πρώτη. Ντεμπραγιάζ. Μπράβο! Άρκει το αμάξι, πηγαίνει σαν βάρκα με 40 από φόρ. Φρέναρε, φρέναρε. Σταμάτα λίγο ρε αδερφέ στη γωνία, γιατί είχε αμάξι και ας του κάνουμε. Κρύβω ότι αγχώθηκα, γιατί είχες από τα αριστερά στο αυτοκίνητο και δεν τους είδες στους καθρέφτες. Αν δεν σου έλεγα θα πήγες να στρίψεις αριστερά και άκουγες το το νούμερο ένα πράγμα στην οδήγηση είναι να είσαι συγκεντρωμένος. Οπότε το νου σου στο τιμόνι, την ταχύτητα και στους καθρέφτες. Πες τώρα ότι εγώ δεν είμαι καλά και χρειάζομαι πηγόντως στο νοσοκομείο. Τι κάνεις? Μιχάλη, οπωσδήποτε νοσοκομείο. Οπωσδήποτε νοσοκομείο. Αγόρι μου, πώς οδηγάς έτσι? Έβαλε και τη Δευτέρα του χωρίς να του πω τίποτα. Έτσι θα με πάω μετά σπίτι. Ωραία, ντεμπραγιάς πρώτη τώρα. Ντεμπραγιάς πρώτη. Ρέβη, άκουσε με λίγο. Αδερφέ, οδηγάς, λες και το αυτοκίνητο είναι ο χειρότερος ο εχθρός, ρε. Θέλει πιο μαλακό. Ρε φίλε, εντάξει, τι άσχον. Πώς το μάθημα κόβεται για λίγο μέχρι να βρούμε άλλη αλάνη, επειδή πρέπει να κλείσει ο άνθρωπος εδώ πέρα που έχει το κτίριο. Οπότε για λίγο σταματάμε το μάθημα και πάμε να βρούμε άλλη αλάνη για να συνεχίσουμε. Τώρα το μάθημα θα το δυσκολέψουμε λίγο γιατί θα βάλουμε και όπιστε. Το έχεις με την όπιστε? Δεν έχω ξαναβάλει. Ποτέ. Έχω βάλει μια φορά. Αρχικά τώρα θα ξεκινήσουμε λίγο με πρώτη και μετά θα βάλουμε όπιστε. Να πούμε καταρχάς στο βίντεο ότι ο λόγος που μαθαίνω στον αδερφό μου εδώ πέρα να οδηγάει δεν είναι για να πάρει αύριο μεθαύριο το αυτοκίνητο και να πάει στο σχολείο να κάνει μάθημα. Είναι καθαρά για την εμπειρία. Βάλε πρώτη και πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Καλά, ρε, σούσβησε κιόλας, δεν πρόλαβα να ανοίξω το βίντεο. Τι να σου πω, αγόρι μου. Το αυτοκίνητο θέλει μαλακές και όμορφες κινήσεις. Δεν θέλει άγαρπες πρώτη, δευτέρα, τρίτη. Τι έπαθες τώρα, αφού τα πήγαινες καλά? Ναι, είναι κατηφόρα και βρήκα. Ναι, γι' αυτό τι κάνουμε. Πατάς περισσότερη ώρα τον ντεμπραγιάζ μέχρι τη μέση και βάζεις περισσότερο γκάζι. Μη σου ξανασβήσει γιατί θα το χαλάσουμε το αμάξι μας. Και λεφτά να πληρώνω δεν έχω. Πάμε. Άφηνε και ντεμπραγιάζ, ρε. Μπράβο. Μπράβο. Δευτέρα. Όχι καρφωτές, ρε. Έλα, ρε. Θα μου κάνεις τώρα εσύ επίδειξη. Μη μου νευριάσεις όμως. Ρε, κοίτα μπροστά. Ίσιο τιμόνι θέλω, ε. No. Πάτα ντεμπραγιάς και σταμάτα τα μάξι εδώ, ωριακά λίγο στον δρόμο. Στρίβουμε τελείως το τιμόνι. Βάλε πρώτη. Έλα, έχω εδώ και το χέρι μου σε χειρόφρενο. Πάμε. Έλα. Θα σου πω πότε θα τα αφήσεις. Έλα, πάτα λίγο γκάζι, λίγο. Όπισθεν. Σιγά σιγά, ε. Και κοιτά στους καθρέφτες πίσω. Λίγο, μην δώσεις πολύ φορά. Λίγο. Γιατί από πίσω είναι γκρεμός. Πάτα γκάζι. Δώσε λίγο. Λίγο ακόμα. Stop, εκεί, stop. Φρένο ρε. Πάμε πάλι πρώτη. Δώσε γκάζι. Γκαζάκι. Μπράβο, σε παίρνει. Μπράβο! Συγχάρη. Ήσκιασε το τιμόνι. Πάμε όλοι ένα like για τον αδερφούλη. Θέλω να σταματήσει ακριβώς στη μέση. Εδώ. Ωραία, εδώ σταμάτα. Okay. Ντεμπραγιά και βάλε όπισθεν. Λοιπόν, βάλε πρώτη και προχώρα λίγο πιο μπροστά. Θα σου πω. Έλα, πάμε. Μπράβο. Stop. Φρένο. Να σου πω, μην μου τα κάνεις γιατί δεν είμαι μέσα και αγχώνομαι. Βάλε όπισθεν σιγά. Και στρίψει και το τιμόνι. Πάμε. Πιο σιγά. Ρε. Τι κάνεις? Μην τα κάνεις αυτά. Σούσβησε. Άφησε το ντεμπραγιά για να ξεπιαστώ. Όταν είσαι σταματημένος, θα βγάζεις την ταχύτητα πατώντας τον ντεμπραγιάζ και θα τα αφήνεις τον ντεμπραγιάζ. Γιατί αν είσαι σταματημένος και έχεις πατημένο τον ντεμπραγιάζ, φθείρεται το δίσκο πλατό. Και είναι ζημιά, μπορεί και 500 στάρικα αυτό, εντάξει. Οπότε εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Σωστά, δεν το θέλουμε αυτό. Συμφωνά. Πάμε μια τελευταία πορεία τώρα. Ίσιο σε τιμόνι από τώρα, ίσιο είναι. Μπράβο. Δευτέρα. Όχι καρφωτές. Τι σε νοιάζει σένα, ρε. Ρε, κοίτα μπροστά, ρε, που φύγουμε από κάτω. Και μην πηγαίνεις οριακά στο δρόμο. Άστο. Πάτα ντεμπραγιάς, βάλε νεκρά. Άστο ντεμπραγιάς, φρένο. Ρε, σου λέω φρένο. Ίσιο το τιμόνι, κοιτάς καθρέφτες και πάμε με όπιστε. Ρε, θα φύγουμε πάνω στα σύρματα. Άστο, βλέπω. Πάμε, συνέχισε. Πάμε, το έχεις. Μπράβο, δώσε κι άλλο. Ρε, τι κάνει! Φρένο, τι κάνεις! Πού πήγαμε να φύγουμε? Ρε, σταμάτα λίγο! Πού πήγαμε να φύγουμε? Με πιάσε η καρδιά μου, ε! Πάμε, βλέπε καθρέφτες, να δεις αν πλησιάζει τα σειρματοπλέγματα. Καλά το πας, συνέχισε. Στρίψε λίγο δεξιά. Ρε, τι κάνεις! Στρίψε. Πάμε, όπισθεν. Πολύ προσεκτικά όμως, ε! Μιχάλη, φρένο! Μιχάλη, τι έκανες, γα***.
μου. Δες για πόσο λίγο δεν πέσαμε μέσα. Τι να σου πω, ρε φίλε, αλήθεια. Είδες με το να το κάνεις. Όπισε, ρε, πρώτη μαγιά κλανιά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αν έπεφτε εδώ πέρα, θα σκάγε το λάστιχο. Δεν θα έβγαινε και εύκολα, γιατί δεν είναι πίσω κίνηση, είναι μπροστοκίνηση. Οπότε, πω, πω, καλά, εντάξει. Δείτε εδώ μια λακκούβα. Εγώ σου εμπιστευόμουν. Μπρο, εντάξει, δεν το ήθελα, αλήθεια. Το μπάσμα θα σταματήσει εδώ. Παρακαλώ, όχι, είπα, είπα κάτι, όχι, τέλος. Έλα, σε παρακαλώ, το έκανα τελείως κατά λάθος. Ναι, αλλά άμα τόση ώρα δεν έκανες, εντάξει, άραξε, το έχω, το ένα το άλλο, δεν θα ήσουν πιο τέτοιο, είδες. Ρε φίλε, σε παρακαλώ, μία ευκαιρία δώσ' μου, μία. Όχι. Σε παρακαλώ. Τέλος, τέλος, Μιχάλη. Λοιπόν, πήγαινε μπες μέσα να κλείσουμε το βίντεο και τέλος. Όχι στο οδηγού, στο συνοδηγού θα κάτσεις, έλα. Εγώ για μάθημα οδήγησης έφερα παρά λίγο να κλέγαμε το λάστιχο. Δηλαδή που να ήμασταν και στην κίνηση, εντάξει Μιχαλή. Άστο ρε φίλε, δεν πειράζει. Θα μου δώσει μια ευκαιρία. Όχι, καμία ευκαιρία. Τέλος. Άμα γινόταν τίποτα, τι θα έκαναμε, τι θα λέγαμε στους γονείς μας. Δεν ξέρω, ό,τι ήταν λάθος μου, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, θέλω να μου γράψετε παιδιά κάτω στα σχόλια. Αν έκανα καλά που του έμαθα να οδηγάει. Όπω θα έχω θέματα τώρα, θα σηκώνεται, θα παίρνει τα μάξι. Δεν θα παίρνει τα μάξι μόνο σου. Τη ζήσαμε πάλι και σήμερα. Κάντε όλοι ένα like στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι. Ευχαριστούμε το χορηγό του βίντεο και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.